ένωση, για τη σταθερή της θέση, για την Τουρκία της ελληνικών των παράνομων εξορίξεων εντός της πολιτιστικής οικονομικής ζώνης της Κύπρου και επίσης για την πλήρη στήριξή της στις αλεμπόδιστη άσκηση από την Κύπρο των κυριαρχικών δικαιωμάτων της για την εξερεύνηση και την εξόρυξη των φυσικών της πόρων και επίσης θέλω να μεταφέρω την στήριξή μας στη θέση της ΗΠΑ για οποιασδήποτε διαφορές στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες θα πρέπει να επιλύονται μέσα από το διάλογο και όχι μέσα από την διπλωματία των κανονιοφόρων. Και σε σχέση με τα πιο πάνω, έχω ενημερώσει τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής για την ετοιμότητά μας για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών μας στα βόρεια και στα δυτικά της Κύπρου με την Τουρκία και βεβαίως έχουμε επίσης μέσα από διμερείς διαπραγματεύσεις είτε με πρόσφυγη στο Διεθνές Δικαστήριο. Και όπως αναμενόταν, έχουμε συζητήσει τις πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά το κυπριακό πρόβλημα και επίσης έχω επαναλάβει την δέσμευσή μου για την επανέναξη των συνομιλιών εκεί που είχαν διακοπεί στο Grand Guantanamo. Και παρόλα τα αυτά όμως είναι κατανοητό ότι για να ξεκινήσουμε ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με βάση την βούληση, καλή βούληση, είναι απαραίτητο η Τουρκία να τερματίσει τις επιθετικές της και προκλητικές της πράξεις όχι μόνο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου αλλά επίσης και σε σχέση με τα Βαρόσια. Και θα ήθελα για το σκοπό αυτό και προέτρεψα τον Υπουργό Εξωτερικών να υιοθετήσει μια προενεργητική στάση και να ασκήσει κάθε προσπάθεια προκειμένου να σταματήσει την Τουρκία από την εφαρμογή οποιασδήποτε έκνομης πράξης είτε σχεδίων σε ό,τι αφορά την περίκλειστη πόλη των Βαρωσίων σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των αντίστοιχων ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και επίσης έχουμε συζητήσει με τον Μάικ τις διμερείς μας σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και έχουμε επίσης καλωσορίσει τη σημαντική εξελίξεις προόδους τα τελευταία χρόνια με βάση και πάλι μια θετική ατζέντα. Μια ατζέντα η οποία χαρακτηρίζεται από την κοινή μας δέσμευση και τη στενή μας συνεργασία μεταξύ άλλων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του εμπορίου ανθρώπων και επίσης να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και προβλήματα ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Και η ομαλή εφαρμογή πάρα πολλών πτυχών της δήλωσης προθέσεων αποτελεί θα έλεγα μια αναβαθμισμένη σχέση και αυτό έχει υποδειχθεί από την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για τη μερική άρση του εμπάρκου όπλων στην Κύπρο και ταυτόχρονα η υπογραφή του Μνημονίου συναντήληψης για την εφαρμογή για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού κέντρου για την ασφάλεια αυτό βεβαίως υποδεικνύει είναι ξεκάθαρο το μήνυμα σε ό,τι αφορά τα νέα επίπεδα της σχέσης μας και αγαπητέ Μάικ θέλω να παραμείνετε βέβαιος ότι η κυβέρνησή μου και εγώ ο ίδιος παραμένουμε δεσμευμένοι και για να συνεχίσουμε και να δουλεύουμε πιο στενά προκειμένου να ενδυμώσουμε την εταιρική μας σχέση η οποία πιστεύω μπορεί να εκτιμηθεί ως στρατηγική σχέση. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό Σάββατο βράδυ. Πρόεδρε, είχαμε μια εξαίρετη συνάντηση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι συνομιλίες μας έχουν προωθήσει την συμφωνία μας με την Κυπριακή Δημοκρατία. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και είμαι πάρα πολύ περήφανος για την Κύπρο και ήθελα να παραθέσω ένα παράδειγμα όσο τι αφορά λοιπόν από το 1η του Σεπτέμβρη έχουμε αποφασίσει την μερική άρση του εμπάρκου όπλων και υπηρεσίες προς την κυβέρνηση της Κύπρου και έχουμε καλέσει την Κυπριακή κυβέρνηση να συμμετάσχει επίσης και στο σχέδιό μας εκπαίδευσης το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα ο εξωτερικός
Υπουργός Εξωτερικών, συγγνώμη, και εγώ έχουμε υπογράψει μια συμφωνία για την δημιουργία ενός κέντρου εκπαιδευτικού για την ασφάλεια που θα βοηθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων μας και επίσης ασφάλεια των συνόρων. Επίσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό. Και η συνεργασία στην ασφάλεια γίνεται όλο και πιο σημαντική εφόσον προσπαθούμε να επιτύχουμε το καλύτερο σε αυτή την περιοχή. Και επίσης, γνωρίζουμε ότι όλα τα πολεμικά πλοία τα οποία διαπράττουν ανθρωπιστικές αποστολές στην Συρία και ζητάμε από τον Πρόεδρο και από την Κυπριακή Κοινέβρηση να εξετάσει τις ανησυχίες μας. Και σε ό,τι αφορά λοιπόν τις προκλήσεις για θέματα της εξορίξεων, της ενέργειας που έχει αναφέρει ο Πρόεδρος μόλις τώρα, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει μιλήσει με τον Πρόεδρο Ερντογάν και με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη και θα πρέπει να υπάρξουν συμφωνίες για τα θέματα θαλάσσια και είμαι υπέρ της διπλωματικής οδού και οι αυξημένες εντάσεις δεν αποφέρουν οποιαδήποτε λύση. Η Ανατολική Μεσόγειος έχει την ικανότητα να φέρει μαζί πάρα πολλές χώρες και η δημιουργία επίσης νέων αγορών λόγω της ενέργειας και παραμένουμε όμως ανήσυχοι σε ό,τι αφορά τις δράσεις, τις έκνομες δράσεις της Τουρκίας και επίσης και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η Κυπριακή κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να εξορίξει τα. Επίσης στην αποκλειστική οικονομική ζώνη και επίσης γνωρίζουμε ότι οι πόροι, οι φυσικοί της Κύπρου θα μοιραστούν μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και Ελληνοκυπρίων. Και τέλος η κυβέρνησή μας είναι υπέρ μιας συνολικής λύσης του κυπριακού προβλήματος που θα επωφελέσει τους πάντες όλο στην Κύπρο. Θα ήθελα ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή ξεκούραση για το υπόλοιπο βράδυ. Ευχαριστώ.